Λοιπόν, ένα έχω να σου πω, φίλε τηλεθεατή. Δεν μιλάω και πολύ, δεν λέω και πολλά. Έχω να σου πω μόνο ένα. Θα σου πω ότι δεν έχω ξεχάσει πόσο καιρό, πέραν από τα best of τα οποία είχαμε λίγο το προηγούμενο διάστημα, πόσο καιρό έχει να εμφανιστεί σε αυτό το καναπέ πραγματικά αυτή η γυναίκα. Την εφάγατε βρε επειδή είναι star, την εφάγατε βρε εσείς εκεί που τη βλέπετε, αλλά έπεσε, αλλά το σημαντικό στη ζωή δεν είναι να πέφτεις, θα πέσεις και θα ξαναπέσεις. Το σημαντικό είναι να ξανασηκωθείς. Και η Αγγελική Κούκουρα σηκώθηκε και είναι εδώ. Ρε Αγγελική, ρε Αγγελική. Επιτέλους ξαναγύρισα, πολύ σου επιθυμίζει. Ναι, και εγώ μπορεί να μιλούσαμε, αλλά είναι άλλο πράγμα να σε βλέπω στον καναπέ μου. Είχα μια χαρά σήμερα. Ναι, σήμερα ήταν σαν να πήγαινες πρώτη μέρα στο σχολείο. Ναι. Πραγματικά είσαι πολύ ανανεωμένη. Παιδί μου, άλλαξες, εσύ ανανεώθηκες, αδυνάτησες, έγινες πιο όμορφη, πιο νέα. Θα μου πεις πόσο πιο όμορφη. Περιποιήθηκα και ιδιαίτερα. Ποιο... Σκολούς, για να με δεις εσύ. Α, σήμερα ήθελες να η πρώτη σου μέρα να είναι ξανά η πρώτη αυτή που γνωριστήκαμε. Βέβαια, ακριβώς. Ναι. Είδες. Εν τω μεταξύ, εμείς. Τέλος πάντων, τώρα, α μην θυμηθώ τα παλιά. Να σου πω κάτι. Αλλά πάρα πολύ μου έλειψε. Καλέ, ναι, άλλαξε και στυλ τώρα που έφαγε στην Τούμπα. Έγινε πιο. Μου έβγαλε. Πού τα φορέματά σου. Είπε να το πέσει. Θα φορέσει. Σε θέλω και με φόρεμα. Μου σου πάνε. Και λίγο αυτά τα αντιβίστηκα εσένα. Θα φορέσω, ναι, ναι. Τι έγινε, Αγγελική μου. Δεν φοράω και πολύ, πολύ παπούτσια ακόμα. Φοράω τώρα ακόμα. Ναι, δεν πειράζει. Καλή και ξυπόλητη. Άλλωστε και ο πρίγκιπα ο ξυπόλητο, ποιο είπε ότι έχανε. Βέβαια, ακριβώ. Ναι. Έτσι κι άλλω έχει και ένα ύψο, αγάπη μου, δεν είσαι από αυτό που κάτι βγάζει, λέει η γυναίκα, όπω την έχει αγκαλιά, κάτσε να βγάλω τα παπούτσια και σου πέφτει. Είναι πολύ ωραίε και οι πολίτε μόδε τη ξυπόλητη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν έχει δει. Ναι, πάρα πολύ. Μα εγώ ήμουν από του πρώτου, αν θυμάσαι, πριν 8 χρόνια που έκανα κατάλογο για κοσμήματα και φορούσα κουστούμι και από κάτω ήμουνα ξυπόλητη. Θυμάμαι, είναι πολύ μοντέρνα. Όταν εγώ το έκανα, οι άλλοι ακόμα. Τέλο πάντων, ούτε παπούτσι δεν είχαν. Είσαι πάντα προχωρημένο. Ναι, είμαι λιγάκι. Μέχρι εκεί που φτάνει βέβαια, γιατί δεν το προχωρώ και πάρα πολύ για να πέσω κάτω. Να σου πω λίγο κάτι. Και έπεσε, κατάλαβες, μες στο σπίτι. Αυτό το πράγμα με σένα μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Μέσα στο ίδιο μου και εσύ σπίτι. Γιατί θέλεις να έχεις πάνω κρεβατοκάμαρες και κάτω σαλόνια. Σε φάγανε οι άλλοι που δεν έχουν ούτε σπίτι. Ορίστε τι έπαθες κι εσύ. Μα να έχουμε γυρίσει με τα τακούνια τόσα μέρη, τόσα μαγαζιά. Να έχεις περπατήσει τόσες πίστες. Να είμαι χορεύτρια, αυτά να είμαι στις και να πέσεις και στο ίδιο στο σπίτι. Στο σπίτι. Αυτό είναι τραγικό. Τι πήγαινες να ανέβεις, να κατέβεις, τι έκανες. Δεν πήγαινε να κατέβω, να ανέβω, δοκίμαζα τα ρούχα για την εκπομπή. Τι θα φορέσω και τα λοιπά και μπλέχτηκα σε κάτι καλώδια. Θέλω να πω ότι πολλές φορές μπορείς να πασχίσεις για πολλά πράγματα και μερικά κλάσματα δευτερολέπτου αρκούν για να τα ακυρώσουν όλα. Πάντως, εμάς πραγματικά πέραν από αυτό, 1,5 μήνα μας έχεις λείψει πάρα πολύ από την εκπομπή. Αλλά ξέρω ότι θα επανορθώσεις. Ξέρω ότι πραγματικά δεν θα μιλήσω σήμερα. Το γνωρίζω αυτό. Έχω κάνει και ένα θέμα που σου αρέσει. Θα μιλήσεις. Ναι, για να μιλήσω. Και θα οργανώσουμε και μια νέα ενότητα με παραμύθια και το πραγματικό τους νόημα και ό,τι άλλο θέλεις. Σαφώς, γιατί εγώ θέλω να σου πω ότι εμάς μας αρέσουν τα παραμύθια, απλά γνωρίζουμε και πολύ καλά το τέλος, που δεν το γνωρίζετε εσείς που τα πουλάτε. Και την πραγματικότητα. Ναι, βεβαίως, για να πω και τα δικά μου, καταλαβαίνεις. Και σένα δεν σου λείψαν αυτά που λέω. Να τα βλέπεις διαζώσεις, γιατί τα βλέπεις από τη τηλεόραση. Τα βλέπω, φαντάζομαι ότι τώρα μας έβλεπες πάρα πολύ, ε. Συνέχεια, κάθε μέρα. Να βλέπεις όμως και κανένα άλλο πρωινό, δώσεις και κανένα νούμερο. Εγώ δεν θέλω να βλέπω μόνο εμένα. Δηλαδή, μόνο εσένα βλέπουμε, ωραία, το αυτό ξέρω, ρε παιδί μου. Πώς, δηλαδή να διώχνουν να πάνε και σε άλλο πρωινό να δούνε και να μην πηγαίνουνε. Μόνο εσένα βλέπω, κανένα σύριαλ. Ναι, τα σημαντικά βιβλίο. Δηλαδή. Και τα καλά σύριαλ, α πούμε, άγριες μέλισσες και τέτοια. Δεν βλέπεις να δουλεύεις τις σαπουνόπερες. Όχι, όχι. Λοιπόν, σήμερα θα σας πάμε σε ένα παραμύθι το οποίο έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και έχουμε μεγαλώσει πολύ. Σ' αρέσει να όλες, πω έτσι, ότι αμέσως μετά κοντά μας, αμέσως επειδή το έχετε ζητήσει για δεύτερη φορά, η αγαπημένη Εύη Χιλά που θα μας κάνει μοναδικές πραγματικά οικονομικές προτάσεις για τον ντύσιμο της γυναίκας που μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου σε πάρα πολύ λίγο από το Matri Fashion Shop στη Βούλα. Θα είναι κοντά μας και σήμερα θα κάνουμε Fashion Polis με την Εύη Χιλά τα καλύτερα στις καλύτερες τιμές. Μείνετε κοντά μου. Περιμένουμε να δούμε την ωραία μόδα. Πολύ μου αρέσει. Ναι, μόδα. Και το ξέρω. Το και ξέρω. Να πάμε σε αυτό το μαγαζί που είναι. Ναι, για είναι να πάρα πολύ ωραία τα ρούχα. Θα αλλάξω και εγώ. Θα την υποδεχτώ κάπως αλλιώς γιατί και εγώ θέλω να δείξω ότι έχω και εγώ ρούχα. Κατάλαβες. Για τη γυναίκα θα δώσουμε σήμερα, αλλά λίγαν συντόμως θα κάνουν προτάσεις και για τον άντρα. Θέλω να πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ποιο είναι αυτό το παραμύθι που τόσο έχουμε αγαπήσει, έχουμε μεγαλώσει και πολύ θα ήθελα να είναι σε αυτή τη θέση. Είναι ένα από τα αγαπημένα μας, η Χιονάτη και η Φτανάνε. Και θα πούμε όχι μόνο το story του παραμυθιού, του παραμυθιού αλλά του και το βαθύτερο του, νόημα. Και το βαθύτερο νόημα του συμβολισμού του, αλλά και την αληθινή ιστορία
πάνω στην οποία βασίζεται. Γιατί διαφέρει πολύ. Όχι, βασίζεται πάνω σε μια αληθινή ιστορία. Ωραία. Δεν είναι ένα απλό παραμύθι δηλαδή. Και θα πούμε και για την ταινία που είναι φοβερή, έτσι. Και την έχω δει. Τη μετά κινούμενα σχέδια που είναι καταπληκτική. Mm-hmm. Πάμε να δούμε λοιπόν Χιονάτη και Εφτανάνη. Να πούμε λίγο για το παραμύθι λοιπόν. Mm-hmm. Πώς ξεκινάει λοιπόν. Δείχνει τη μαμά της που κεντάει και της πέφτει μια σταγόνα αίμα πάνω στον καμβά. Και εύχεται εκείνη την ώρα, να και μια ωραία εικόνα. Mm-hmm. Εύχεται το κοριτσάκι που θα γεννήσει να έχει λευκό δέρμα. Σαν το χιόνι που χιονίζει έξω, κόκκινα χείλη, σαν το αίμα που έπεσε πάνω στον καμβά του κεντήματος και μαύρα μαλλιά σαν τον έβαινο. Mm-hmm. Όμως και τι συμβολίζουν να δούμε αυτά τα χρώματα. Είναι από τα τρία πιο βασικά χρώματα που συμβολίζουν στην πραγματικότητα την τριαδική θεότητα. Την γυναικεία τριαδική θεότητα, να το σκεφτείς. Δηλαδή, είναι το μαύρο, το κόκκινο και το λευκό. Ναι, το λευκό είναι τα νεανικά χρόνια, έτσι δεν τα είναι. Παρθενικά. Τα παρθενικά. Άμα τα βρεις, λέμε τώρα πια. Ναι. Εντάξει. Σωστά και αυτό. Δυσεύρετα. Ναι. Το κόκκινο είναι το μεσουράνημα της γυναίκας και το μαύρο είναι που τα ύστερα χρόνια. Ναι, ναι. Ποια τα χρόνια? Τα ύστερα, τα γεροντικά. Α, τα γεροντικά. Ναι, ναι. Που είμαστε προς το δρόμο. Ακριβώς. Ναι. Ναι, καλά, όχι πάντα. Τώρα πια οι γυναίκες αργούν να γεράσουν και οι άντρες. Όχι, ρε παιδί μου, και έχει αυξηθεί πολύ το ηλικιακό προσδόκιμο ζωής. Mm-hmm. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τα τρία βασικά χρώματα λοιπόν που συμβολίζουν, είπαμε, τι συμβολίζουν. Αρχίσαν τώρα να μου λένε για τους συμβολισμούς, θα τους απαντήσω λοιπόν. Για πες. Μετά στη συνέχεια δείχνει τη μητέρα της Χιονάτης που πεθαίνει όταν αυτή είναι μικρή και ο πατέρας παντρεύεται μια άλλη βασίλισσα, αυτή την κακιά μητριά, τη γνωστή. Αυτή λοιπόν έχει ένα επιτύχιο ή στην ταινία φορητό καθρέφτη, ανάλογα σε αυτό που κρατάς, αλλιώς είναι στο παραμύθι και αλλιώς στην ταινία. Τον οποίο ρωτάει κάθε μέρη ποια είναι η ομορφότερη. Mm-hmm. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το παραμύθι είναι των αδελφών Γκριμ, που έγραφαν και πολλά άλλα παραμύθια στην αρχή για μεγάλους και μετά για μικρότερα παιδάκια. Βγήκε σαν η μικρή Χιονάτη ή η μικρή Χιονατοπούλα το 1812 σε βιβλίο, με άλλες 85 ιστορίες. Μάλιστα. Και υποτίθεται ότι έχει και κάτι τρομακτικό, δεν έχουν όλα αυτά τα παραμύθια μέσα. Ναι, εγώ επιθυμίζω. Ναι. Έχει λίγο κανιβαλισμό, λίγο βία, δηλαδή έτσι. Και ενώ δηλαδή μπορεί να λέγονται αργά το βράδυ, όταν δεν υπήρχε τηλεόραση και κινηματογράφος, όταν για να απολαύσουμε, για να διασκεδάσουμε. Στην πραγματικότητα είχαν και το συμβολισμό τους, είχαν και τις βαθύτερες έννοιες και αντικατοπτρίζανε και τις πραγματικές και τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπινους χαρακτήρες της κοινωνίας. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι, γιατί δεν υπάρχει βία στην κοινωνία και όλα τα υπόλοιπα. Πάρα εκτός πολύ. Από τώρα δεν υπάρχουν και τα άσχημα, πολλές φορές θέλω να πω. Και μέσα και από αυτό υπάρχει ένα υπόβαθρο που απλά ήταν όταν και είμαστε παιδάκια δηλαδή. Δεν μπορούμε να το δούμε. Ήταν και παιδαγωγικό. Μπράβο. Να. Αλλά το βλέπεις λίγο αργότερα. Λοιπόν, αυτός ο καθρέφτης, εσύ τι φαντάζεσαι ότι σημαίνει. Το συζητούσε και μια φίλη μου χτες το βράδυ. Τη Φέη, γεια σου Φέη. Ναι. Που αυτή τη αρέσει είναι συμβολισμοί μου, ωραία. Α, τη φίλη σου τη Φέη. Ναι, μια φίλη μου Φέη. Τη αρέσουν πολύ συμβολισμοί στα παραμύθια. Ξέρεις, για μένα μου πάει σε δράκους και εξωτικά. Όχι, τη Φανή τη λένε. Κανονικά, ναι. Πώς τη λένε? Είναι παιδική μου φίλη. Η Φανή. Ναι, είναι παιδική μου φίλη. Γεια σου Φανούλα μου, τρόμαξα. Ναι, λοιπόν, ναι. Και δεν μένει στην Αθήνα, μένει στην Αλεξανδρούπολη. Α, εντάξει, γεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πες, ναι, ναι. Όχι, το κατάλαβα. Ναι, λοιπόν, ναι. Οπότε, ναι, για συνέχισέ μου, γιατί εγώ τους νάνους δεν θέλω. Με τον καθρέφτη, ο καθρέφτης πού σε πηγαίνει. Στην πραγματικότητα ο καθρέφτης είναι αυτό που βλέπει μια άλλη. Είναι επιβεβαίωση. Είναι η αναζήτηση της αιώνιας νεότητας. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, ποια είναι η ομορφότερη ρωτά. Ναι. Και ο καθρέφτης είναι το υποσυνείδητό μας. Γιατί μέσα μας όλοι, όπως ξέρεις και όλες, ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Απλά δεν θέλουμε να αποδεχτούμε. Απλά δεν θέλουμε. Ο καθένας ξέρει. Γι' αυτό και πολλές φορές. Απλά πολλοί επιλέγουν να ζουν σε ένα παραμύθι, σε μια φούσκα. Ναι. Γιατί και πολλές φορές όταν επιλέγουμε να πούμε την αλήθεια, ας να την παραδεχτείς, λέμε ένα σποκαθρέφτη έχεις. Δηλαδή είναι αυτός που δείχνει. Ναι. Την αλήθεια. Δηλαδή, ακόμη και αν επιλέγει κάποιος να ζει μια εικονική πραγματικότητα σε μια φούσκα, δεν σημαίνει ότι η αλήθεια δεν θα εμφανιστεί ξαφνικά mm-hmm. κάποια στιγμή και θα είναι και σκληρή. Σαφώς. Κατάλαβες. Απόλυτα. Ναι. Έτσι που λες, ρωτούσε λοιπόν ποια είναι η ομορφότερη. Και αφού λέει λοιπόν στη Βασίλισσα ότι είναι η ομορφότερη, κάποια στιγμή της λέει ότι η ομορφότερη είναι η Χιονάτη. Θύμωσε λοιπόν και μητριά και διέταξε τον κυνηγό να πάει τη Χιονάτη στο δάσος. Να τη σκοτώσει και να τη φέρει τους πνεύμονες και το σηκώτη της. Στο παραμύθι, στην ταινία, νομίζω λέει την καρδιά. Ενώ στο παραμύθι το σηκώτη και τους πνεύμονες. Τώρα, τι συμβολίζει αυτό τώρα.
τα όργανα, δηλαδή πάμε λίγο στον καλυμμαλισμό, ας πούμε, δηλαδή και στις αρχαίες φυλές και παλαιότερα, υπήρχε, ας πούμε, η δοξασία ότι το να φας τα όργανα του εχθρού παίρνεις και τη δύναμή του. Δηλαδή και στις Ινδιάνικες φυλές, να το σκεφτείς και παντού, και λέγει ότι το έφαγε μόνο της, λέει, με αλάτι. Δηλαδή οι πνεύμονες δεν είναι έτσι, η αναπνοή, η πνοή, η φωνή, έτσι. Mm-hmm. Και το, ακόμη και το σηκώτη συμβολίζει την αγάπη, το εσωτερικό. Κατάλαβες, καλά, και για την καρδιά. Και λέγεται λοιπόν ότι τα έφαγε μόνη της. Αλλά στην πραγματικότητα ο κυνηγός θλιπήθηκε την κοπέλα και της έφερε τα όργανα ενός αγριογούρουνου. Αφού λοιπόν η Χιονάτη βρέθηκε στο δάσος, εκεί βρήκε τους 7 νάνους. Τώρα τι συμβολίζουν λοιπόν αυτοί οι 7 νάνοι. Τα λέμε και όλα μαζί, αλλά και έτσι πρέπει. Όχι, δεν είναι. Βεβαίως, δεν είναι, καταλαβαίνω. Η πραγματική ιστορία της Χιονάτης τώρα, η πραγματική Χιονάτη, ήταν μια κόμισσα στη Βαβαρία, η οποία ήταν 16 ετών και όταν είχε χάσει τη μητέρα της, Μαργαρίτα Φον Βάλφεγγ, το είπα καλά, γιατί είναι και δύσκολο λίγο το όνομα. Ναι. Η οποία όταν πέθανε η μητέρα της, η μητριά της Καταρίνα, την έστειλε στις Βρυξέλλες για να την ξεφορτωθεί. Εκεί πέρα γνώρισε διάδοχο της Ισπανίας, τον μετέπειτα Φίλιππο το δεύτερο, ο οποίος, ένας τέτοιος γάμος, είχαν ένα ειδήλιο, αλλά ένας τέτοιος γάμος δεν βόλευε και δεν εξυπηρετούσε το Ισπανικό κράτος με μια βαβαρή πριγκίπισσα, με μια Γερμανίδα δηλαδή. Και έτσι λοιπόν, λέγεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ισπανίας τη δολοφόνησαν. Και πώς τη δολοφόνησαν, αυτό με το μήλο τώρα πώς βγήκε. Που θα πούμε και στο παραμύθι πώς είναι για το μήλο. Λέγεται ότι υπήρχε και ένας άνθρωπος που, επειδή του έτρεχαν λίγο τους καρπούς, ένας γέροντας, δηλητηρίαζε, λέει, παιδιά με μήλα. Υπήρχε και αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το μήλο επίσης ήταν και το δώρο της θέας Αφροδίτης, της θέας του έρωτα, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε. Και επίσης υπήρχε και το μήλο της γνώσης, στην Παλαιά Διαθήκη. Mm-hmm. Το ξεχνάμε. Και το μήλο με τον Αδάμ και την Εύα. Ακριβώς, είναι το μήλο της γνώσης. Είναι και αυτό πολύ συμβολικό, δηλαδή, έτσι. Δεν ήταν τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Πηγαίνοντας λοιπόν η Χιονάτη στο δάσος. Μπορεί να παίζει και ρόλο με το κόκκινο χρώμα που είχε πέσει στη μητέρα της, ότι το μήλο ακριβώς, είναι κόκκινο. Είναι κόκκινο το μήλο. Εκεί μπορεί να υπάρχει ένα συνειρμό. Πηγαίνοντας λοιπόν η Χιονάτη στο δάσος, όπως είπαμε, συναντάει υποτίθεται το σπιτάκι με τους 7 νάνους. Εκεί πέρα υποτίθεται ότι αυτοί τη φροντίζουν και την προστατεύουν και όλα αυτά, αρκεί να τους πλένει, να τους μαγειρεύει και να τους φροντίζει και να τους τραγουδάει με την όμορφη φωνή της και να τους χορεύει. Με ρώτησε τι είναι οι νάνοι, έτσι δεν είναι, τι συμβολίζουν. Στο παραμύθι, στην πραγματική ιστορία μάλλον, αυτή η κόμισσα της Βαβαρίας, η Μαργαρίτα, ο πατέρας της και ο αδελφός της, στο κρατήδιό τους, στο κρατήδιο στο οποίο έμεναν δηλαδή της Γερμανίας, είχαν ορυχία. Στα ορυχία λοιπόν αυτά, δούλευαν μικρά παιδιά, γιατί ήταν πολύ μικρά και συνηθιζόταν, το 18ο αιώνα μιλάμε που υποτίθεται ότι έζησε αυτή, ότι έζησε κατά τον 16ο αιώνα αυτή η κόμισσα. Δηλαδή υπήρχε παιδική εργασία, καταλαβαίνεις. Άρα γι' αυτό είναι 7 νάνοι. Καταστρατηγείται τώρα. 7 παιδιά. Επειδή τα 7 παιδιά δεν τα έβλεπε και ο ήλιος, πώς λέμε, δεν λέμε, έχεις έλλειψη βιταμίνη D και βιταμίνη D και δεν μπορείς να μεγαλώσεις. Δεν αναπτύχθηκαν όπως θα έπρεπε. Δεν αναπτύχθηκαν όπως θα έπρεπε, από εκεί βγήκε αυτό. Και η οποία Μαργαρίτα, η κόμισσα Μαργαρίτα, έλεγε στον μπαμπά της, στον αδελφό της, να τους φροντίζουν όσο γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Βασίλισσα όταν ανακάλυψε από τον καθρέφτη ότι υπάρχει ακόμη Χιονάτη, και της το είπε ότι δεν είναι πλέον η ομορφότερη. Τρεις φορές πήγε στο σπίτι με τη μορφή μάγισσας. Τη μία της έδωσε σφιχτά τα κορδόνια για να πάθει ασφυξία. Τη δεύτερη φορά της έβαλε δηλητηριασμένο χτενάκι και την τρίτη φορά με το μήλο. Και το 3 είπαμε είναι πάλι συμβολικός ο αριθμός, έτσι. Και τις δύο πρώτες φορές οι νάνοι τη βοήθησαν και της έβγαλαν τα κορδόνια, τα σφιχτά και το χτενάκι. Τώρα που πήραμε αυτά τα σύμβολα, γιατί η Βασίλισσα μεταμορφώθηκε σε μάγισσα, το θυμάσαι? Ναι. Δεν μεταμορφώθηκε σε κακιά μάγισσα, ναι, πήρε ναι, άλλη ναι, μορφή. Ναι, ναι, ναι. Όπως το βλέπουμε και στην ταινία, μου θυμάσαι την υπέροχη, του Walt Disney που βγήκε το 1937 με τη Χιονάτη, που ήταν η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους, η οποία και τον απογείωσε και οικονομικά, ενώ όλοι ήταν αντίθετη σε όλο αυτό. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, τον απογείωσε οικονομικά και αυτή ήταν η αιτία που χτίστηκαν και τα στούντιο της Walt Disney από την επιτυχία της Χιονάτης. Βλέπουμε ότι η ταινία, αν και παραμύθι θεωρητικά, είναι επηρεασμένη από τον γερμανικό εξπρεσιονισμό.
Τι είναι αυτά τώρα, είναι ένα ρεύμα που βγήκε μετά το δεύτερο, πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ότι, γιατί αυτή στη Γερμανία δεν είχαν το πολυτελή στούντιο που υπήρχαν στην Αμερική. Και πήγε βέβαια αυτό το ρεύμα και στη Γερμανία. Μέχρι τότε στις πιο πολλές ταινίες διαπραγματευόταν ο έρωτας, έτσι δεν είναι. Εκεί διαπραγματευόταν η παράνοια, η προδοσία, η τρέλα. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπουμε ένα πρόδρομο της ταινίας που στην ουσία είναι ο Νοσφεράτου, έτσι. Δεν είναι μια ταινία τέτοιου είδους, αν το σκεφτείς. Ναι, έτσι όπως το λες, ναι. Μοιάζει και με πολλούς, λες, ο Νοσφεράτου. Κάποιος μου θυμίζει εμένα. Ποιος? Κάποιος μου θυμίζει ο Νοσφεράτου, έτσι πως είναι στην πρώτη ταινία. Mm. Αυτό σου στείλω να δεις. Ναι. Ναι. Για στείλε μου και θα μου τον θυμίζει και εμένα. Και επίσης, αν σκεφτείς, δεν ξέρω αν έχει θυμάσει την ταινία ο Δόκτωρ Τζέκιλ και κύριος Χάιντ. Βεβαίως, αυτό το έχω δει. Αυτός λοιπόν, αν δεις πώς είναι η ταινία, γιατί είδα για τα δύο αποσπάσματα, δεν τα έβαλα τώρα αυτά. Η αλλαγή που γίνεται που αποκτάει τα νύχια τα μητέρα με ένα φίλτρο είναι ακριβώς η ίδια όπως έγινε και η Βασίλισσα που έγινε μάγισσα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μεταμορφώθηκε και αυτή. Μάλιστα. Δηλαδή, βλέπουμε τον παραλληλισμό στις ταινίες, κατάλαβες, της ίδιας εποχής. Και αυτός ο γερμανικός εξπρεσιονισμός επηρέασε και το Hollywood στην πορεία, δηλαδή και τις ταινίες της Αμερικής. Γιατί αν σκεφτείς, ας πούμε, ο Ψαλιδοχέρης, παραδείγματος χάρη, δεν είναι μια τέτοια ταινία. Που διαπραγματεύεται έτσι παράνοια, δύσκολα πράγματα, φαντασία και όλα αυτά και τέτοια. Έχω παίξει και άλλες πολλές. Πολύ μου αρέσει αυτό. Συμφωνή, το έχω δει και στο θέατρο αυτό. Μου αρέσει πολύ ωραίο, στον μπάντμιντον. Αυτό που πρέπει να μένει στον κόσμο από το συγκεκριμένο παραμύθι. Ναι. Αν δηλαδή μπορούσαμε έτσι να μην κλείσουμε, να βάλουμε το εγκατακλείδι ή μάλλον το ηθικό, το δίδαγμα. Για σένα ποιο θα ήταν? Να πούμε και το τελευταίο με το Μήλο που δεν το είπαμε. Θα το πούμε, ναι. Απλά θέλω να μου πεις λίγο για το δίδαγμα, να μην το ξεχάσουμε. Σε όλα τα παραμύθια είπαμε ότι οι άνθρωποι πολλές φορές για την αναζήτηση της αιώνιας νεότητας και ομορφιάς μπορούν να φτάσουν σε ακρότητες. Έτσι. Αλλά που το ίδιο το σύμπαν τα επιστρέφει. Ναι, βέβαια. Μπορούν να φτάσουν σε ακρότητες δηλαδή. Όπως το βλέπουμε. Δεύτερον, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Και το τρίτο είναι ότι όταν σκάβεις το λάκκο του Λινού, πέφτεις ο ίδιος μέσα. Πέφτεις ο ίδιος μέσα, γιατί η Βασίλισσα λοιπόν στο παραμύθι, η κακιά μάγισσα, λέγεται ότι στους γάμους του πρίγκιπα και της Χιονάτης, γιατί η Χιονάτη όταν πήρε το Μήλο, να μην το ξεχάσουμε το πούμε και αυτό το παραμυθάκι, ότι την έβαλε η Νάνη μέσα σε ένα γυάλινο φέρετρο, επειδή ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και ο πρίγκιπος περνώντας από εκεί, επειδή την ερωτεύτηκε έτσι όπως ήταν, την πήρε μαζί του και λέγεται ότι οι υπηρέτες στον δρόμο με το ταρκούνι μου που έκαναν έφυγε το Μήλο από το λαιμό της και τη ζωντάνεψε. Αλλά στην ταινία λένε ότι δίνει το φιλί της ζωής και τη ζωντανεύει, έτσι. Ναι, δεν έχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Όχι, δεν έχουν. Απλά έχουν κάποια διαφορετικά. Να πω την αλήθεια. Ναι. Και, που τα βλέπει και στο παραμύθι, πώς γίνεται η τιμωρία παντοτε υπάρχει, αυτό που μου είπες πριν, ότι για όλα υπάρχει τιμωρία. Όλα εδώ πληρώνονται, δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Η μάγισσα. Η Βασίλισσα Μάγισσα λέγεται ότι στο χώρο του γάμου μέχρι θανάτου είναι υποχρεωμένη να φορέσει πυρακτωμένα σανδάλια και να μέχρι θανάτου. Δεν είναι λίγο έτσι τρομακτικό αυτό? Ναι, είναι. Έχει δηλαδή και ένα νουάρα μέσα το... είναι και λίγο νουάρα αυτά τα παραμύθια. Ναι. Δηλαδή έχουν και κάτι το τρομακτικό, το διδακτικό, τις δυσκολίες της ζωής. Έχω ακούσει κάποιους ειδικούς που λένε ότι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό των κινουμένων σχεδίων που είναι προορισμένα για παιδιά, εάν το δει ένα άλλο μάτι, έχουν και τρομακτικά. Κομμάτια, σημεία, αλλά πάρα ίσως και ήρωες. Γιατί η κοκκινοσκουβίτσα δεν είναι τρομακτικό? Κατά βάση ναι. Κανείς όμως δεν μπορεί σαν παιδί να το καταλάβει αυτό. Το βλέπεις αλλιώς. Απλά υπάρχει μέσα και λίγο το τρομακτικό ή το πολύ, πώς να το πω, άγριο. Το εξωπραγματικό. Ναι, υπάρχουν. Λοιπόν, στο δικό μας βέβαια παραμύθι τα τρομακτικά τα έχουμε εξοντώσει. Τα έχουμε εξοντώσει. Και στην πραγματικότητα και αλλά και στο παραμύθι. Και τους αφήσαμε να ζουν το δικό τους παραμύθι. Πάμε και για ακόμη καλύτερα. Γιατί, Πάμε και για ακόμη καλύτερα. Ναι, βεβαίως. Γιατί οι άνθρωποι που θέλουν. Πρέπει να σας πω λίγο κάτι, παιδιά, τώρα, πάνω που, γι' αυτό που λέμε, ότι, δηλαδή, για να το συνδέσω, θα πω ότι το παραμύθι, δηλαδή, είναι σαν την ιστορία. Δεν μπορείς να τη διδάξεις σε εκείνους που τη δημιούργησαν. Δηλαδή, μη το πολεμάς άλλο εννοείς αυτό. Το λουπουδάκι πρέπει δεν είναι. Να παραιτηθείς και να αυτοπυρποληθείς. Το λουπουδάκι δεν μπορεί να γίνει 110 χρονών, πιο μεγάλο από την Αλεπού. Βεβαίως. Δεν γίνεται, ας πούμε... Τώρα, ας να μην κάνω τον άλλο παραλληλισμό, γιατί είναι και τηλεόραση. Ό,τι μεγέθη και να έχει το αλεπουδάκι, δεν μπορεί να γίνει πιο μεγάλο από την αλεπού. Ναι, δεν γίνεται 100 η αλεπού και 100 είναι τα αλεπουδάκι. Και δεν παίζει ρόλο εδώ το μέγεθος, η ηλικία. Ναι, ναι. Λοιπόν,
Τέλος ο πάντων. Χρόνος που έχεις πάνω σε ένα αντικείμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική Γούκουρα, που με ξεκίνησε με παραμύθια. Και εγώ αλλά επειδή ξέρω ότι το παιχνίδι μαζί σου μου αρέσει, όπως και σε κάθε άντρα άλλωστε, την επόμενη εβδομάδα θα ήθελα να παίξουμε λίγο. Θα παίξουμε, ναι, ναι. Εντάξει. Θα ήθελα να παίξουμε μακριά ένα... γαϊδούρα, ένα θα παίξουμε. Ένα κουίζ γεωγραφία. Α, γεωγραφία θα με πα. Και ο Σονούπο θα κάνουμε και ένα κουίζ για φαγητό και ποτό και νομίζω τι θε να σου φέρω. Ναι, ρε παιδί μου. Κριτσινάκια, τι θε να σου φέρω. Ναι, όχι, ό,τι θέλει φέρω. Εγώ τα τρώω όλα καλά, είναι και μαγειρεμένα και τρώω. Όπως βλέπει, άλλωστε δεν μπορώ και να το κρύψω. Φαίνεται. Ο Γιάννης μου είπε πριν που άλλαξα μπλούζα ότι μου λέει άρχισε να τρως λίγο. Και του λέω και εσύ. Και εγώ Πάω, τρώω. Ο Γιάννης δεν τρώει. Και εγώ τρώω και εσύ βλέπεις πολύ καθαρά. Ο Γιάννης χαρτοπετσέτες, μπα. Σούζι μου τρως, μου είπε, κατάλαβες. Δεν πειράζει, γιατί να μην φάω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική Κούκουρα. Φεύγω, πάω, αλλάζω, υποδέχομαι έβυχηλα για να κλείσει αυτή η εκπομπή με προτάσεις για εσάς τις γυναίκες που τόσο αγαπάμε. Οικονομικές, Main Tree Fashion Shop και μία έβυχηλα αποκλειστική και αφοπλιστική όπως ποτέ. Stay tuned σε. Ούτε 2,5 λεπτά είμαι και πάλι κοντά σας. Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα. Έπιπλα αγορά Νικέας. Έπιπλα για όλο το σπίτι, σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας, με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 210-9211-100 και www.epiplagoranikeas.gr. Epiplagoranikeas. Κάνει την τσέπη σου να χαμογελά. Παρακαλώ πολύ, ωραία μου κυρία. Oh, σας ευχαριστώ σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι gentleman, Θεέ μου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί έχετε μάθει έτσι και σε τιμές και τέτοια. Ναι, σε τιμές γιατί και είναι χάρες. Και πάλι κοντά μας. Ντύθηκα, άλλαξα, φτιάχτηκα. Τι ωραίο που είναι δεν και αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Σήμερα δεν είναι άλλο στυλ από την προηγούμενη φορά. Γιάννη μου. Εννοείται ότι έχουμε για όλα, είπαμε τα γούστα και για όλες τις επιλογές και τις ώρες. Πόσο. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Το τσακ όχι, θέλω να σου πω, ενώ είναι κάτι πολύ intellectual, σοφιστικέ, δηλαδή από το γραφείο μέχρι και την τράπεζα. Ξαφνικά όμως μπορείς να πεις, κύριε Πρόεδρε, απλά ξέρετε, κατάλαβες. Όχι, μπορείς κάλλιστα να ξεκουμπώσεις τα τρία κουμπάκια και είσαι έτοιμος και για μπουζούκι. Αν η μέρα, ας πούμε, ήταν πολύ φορτωμένη και δεν έχεις προλάβει την επιστροφή στο σπίτι. Δηλαδή θες να μου πεις ότι το μπουζούκι θέλει μπούστο, δεν μπορείς να πας με κλειστό. Δεν είναι τώρα το σοφιστικέ του μπουζούκι. Ναι. Θέλω να σου πω όμως ότι είναι ένα ρούχο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί και για μια έξοδο το βράδυ. Όχι απαραίτητα μπουζούκι, μπορεί να είναι ένα lounge bar, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Είναι σούσι. Είναι σούσι bar. Ωραία. Για καθίστε παρακαλώ. Θα καθίσω. Παρακαλώ. Α, να το είναι αυτή η λεπτομέρεια, το βλέπει. Αυτή είναι που κάνει διαφορά και είναι και από τι δύο μεριέ. Εγώ το έβαλα με μποτάκι, το έχω ξαναφορέσει και με μπότε πιο ψηλέ. Ναι, γιατί αυτό πάει με όλα. Ό,τι θέλει πάει. Main Tree Fashion Shop λοιπόν εδώ γιατί το shopping therapy από τη γυναίκα την οποία μπορεί να υποστηρίζει, να δειγματίζει, να προτείνει, έως και να ράβει μπορώ να σου πω άμα ήθελε, δηλαδή και αν είχε χρόνο. Γιατί και παλιά με δεν έκανε δικά σου πράγματα. Πώς δεν θυμάσαι. Έπαιρνε που... ένα ρούχο, έβγαζε το γουνάκι. Δεν θυμάσαι που έφτιαχνε τα μαγιό τα μάλινα. Τα μάλινα. Ναι. Πω, πω, τι ωραίο. Και την κάλτσα του στρατιώτη ενίοτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, Main Tree Fashion Shop, Shopping Therapy, γιατί φτιάχνουμε την ψυχολογία. Εδώ, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, για να κάνω ένα summarize, γιατί μου είπαν ότι 4 τηλεθεατές από όλη την Ελλάδα δεν είχαν συντονιστεί και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Εξού και το 98, κάτι τη εκατό λέει που δεν το κατοσταρίσαμε. Αλλά
Θέλω να πω ότι Εύη Χιλά, ως σύμβουλος ψυχικής ανάτασης. Σύμβουλος ψυχικής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης. Έσω εξωτερικής ανάτασης. Ωραία. Είναι πολλά, βρε παιδί μου. Είναι πολύ απλό το θέμα. Είναι μια αλήθεια. Και βεβαίως, επειδή ο κόσμος πραγματικά έχει λαλήσει και έχει βαρέσει αυτό που λέμε BL, έχει χτυπήσει κόκκινο, είχαμε υποσχεθεί ότι το ρούχο και το shopping therapy που πολύ το λέμε, έλα μωρέ τώρα shopping therapy, πόσο σημαντικό είναι δεν στην ανάταση. Και στην ψυχολογία μιας γυναίκας. Έτσι λοιπόν η Εύη Χιλά, μέσα από τη δικιά της επιλογή και από την εσωεξωτερική συνεργασία καλό, με το Mentri Fashion Shop, το οποίο είναι στη Βούλα, στην Οδό. Είναι στην Πλαιστήρια 11 στη Βούλα, πολύ σωστά. Και βέβαια μέσα από το Instagram και από το Facebook, Mentri Fashion Shop, βρίσκεται απίστευτα ρούχα σε μοναδικές τιμές, αλλά πολύ υψηλή ποιότητα για τις τιμές τους πάντα. Και πολύ μεγάλη γκάμα. Σε πολύ μεγάλη γκάμα νούμερα, σχέδια κτλ. Είτε με το φυσικό κατάστημα, είτε και μέσω τηλεφωνήματος, είτε και μέσα από το ίντερνετ. Αυτό που θέλετε θα το έχετε. Έτσι. Και μάλιστα με δικαίωμα αλλαγής, εάν κάτι δεν είναι όπως το είχατε ζητήσει. Εννοείται, η εξυπηρέτηση είναι άμεση. Τα κορίτσια στο κατάστημα είναι τόσο φιλικά που πραγματικά νιώθεις μια τόσο οικία διαδικασία, σαν να είναι το δικό σου το σπίτι. Ναι. Όχι, θες να με. Όχι, δεν το. Ήταν μοιραίο πτυχίο του Γιουγκλάκη. Όχι, θέλω να σα δείξω το φόρεμα και αυτό. Είναι αέρινο, είναι ναι, δηλαδή. Έχει. Αχ, τι ωραίο. Ναι, λοιπόν. Μ' αρέσει λίγο αυτό. Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν θα σου μιλάω. Είναι αυτό που λέμε ότι σε κοιτάω στα μάτια, θα κοιτάω πού να προσπαθήσω. Πάλι καλά που έχω κλείσει τα κάτω μάτια ναι. και έχω αφήσει τα πιο κάτω ναι. μάτια. Γιατί αλλιώ θα έχει εστιάσει αλλού. Μου μια τέτοια γυναίκα και με κλειστά μάτια. Το ίδιο ζητώ. Είναι. Είναι η άβρα μου λοιπόν, αυτή. Είναι η άβρα αυτή έτσι, που εκπέμπει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πάμε. Έχω ετοιμάσει σήμερα, θα τα προλάβω σήμερα. Τέλεια, δεν τόσο πάρα πολλά τα ρούχα ωραία. Θέλω να δουν να πω ότι και για σήμερα. Τρεις τηλεθεάτριες για σήμερα. Τα αφεντικό τρελάθηκε και μοιράζει. Και μοιράζει. Έτσι. Που θα κάνετε follow στο Mentri Fashion Shop στο Instagram ή στο Facebook. Αλέξανδρος Πετρίτης Real στο και Instagram. Και θα ταγκάρουν και δύο φίλες τους. Και θα ταγκάρουν. Αν το κάνουμε και. Αυτό το κάνουμε ναι, και μωρέ, μέσα από εμάς. Να το κάνουμε, να μας γνωρίσουν και άλλες κοπέλες, ξέρεις γιατί. Γιατί αξίζει τον κόπο. Mm-hmm. Αξίζει τον κόπο να διαδοθεί ένα κατάστημα το οποίο πραγματικά μπορεί να μπει στο σπίτι όλων μας, των γυναικών και να μας κάνει χαρούμενα. Θα κερδίσετε ένα από τα σύνολα που θα δείξουμε ή από το σύνολο που φοράει και η Εύη σήμερα. Θα δώσω εγώ. Αυτό θα κάνουμε. Τώρα να δεις ότι αυτός ο διαγωνισμός θα είναι πάντρες. Αυτό θα κάνουμε, εγώ είπα. Ναι. Και θα το δώσουμε με την Εύη Χιλά, όπου θα χτίσει σπίτι να το βγάλει, να το αφήσει. Χριστός και Παναγία. Και θα έχει κάτι άλλο για να βάλει να φύγει. Για να δεις τώρα πόσα όλο θα γίνουνε. Λοιπόν, και επίσης θέλω να σου πω ότι θα κερδίσετε οποιοδήποτε από τα σχέδια που θα δείξουμε. Από αυτά που στο θα νούμερο δείξουμε. Και στο χρώμα που θέλεις εσύ. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, και δύο, σήμερα τρεις. Θέλω να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο κατάστημα που μέσα από τους χειρούς άνοιξε ευχαριστώ. Για να κάνουμε το γύρισμα, αλλά και στην κοπέλα την Κουκλάρα, η οποία για άλλη μια φορά η Βενέτα ήταν εκεί μας. Πέρα για να μας βοηθήσει. Ναι, γιατί ξέρεις, ένα ρούχο μπορεί να βγαίνει medium, large, extra, αλλά και ο τρόπος που θα το λανσάρεις, θα το δει ο τηλεθεατής είναι πολύ σημαντικός. Και η Βενέτα το έκανε αυτό πάρα πολύ είναι καλά. Αλήθεια. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με το επόμενο, με το πρώτο ρούχο για σήμερα που έχω επιλέξει. Ναι. Να δεις, Εύη, που θα σε πάω για δες. Το καρό πεθαίνω εγώ. Αυτό το ημίπαλτο το αγαπώ. Είναι πραγματικά, είναι και πάρα πολύ και είναι στη και μόδα πολύ όπως έχουμε δει. Είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι πάρα πολύ στη μόδα πλέον. Το χοντρό αυτό το καρό, το μεγάλο που βλέπουμε. Είναι υπερπανέμορφο. Αυτό είναι one size να ξέρεις, αλλά δεν θέλω να γίνω με γραφική και να το λέω πάντα, γιατί one size στο Mentri Fashion Shop μπορούν να φτάσουν πάρα πολλές φορές μέχρι και 3XL, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι το one size που παίρνεις και είναι. Γιατί έχουμε μάθει τα one size του είναι πάντα small. Ναι. Το γνωρίζεις αυτό. Ναι. Και ειδικά στο γυναικείο. Και ρουχό. Μέχρι μισό medium και ούτε. Maximum δίνεις. Ναι. Λοιπόν, τα δικά μας, τα one, τα δικά μας. Το έχω κάνει δικό μου αυτό το μαγαζί. Τελείωσε. Το ζω, το βιώνω. Χρόνια. Λοιπόν, τα ρούχα στο Mentri Fashion Shop πραγματικά ειδικά στο one size φτάνει μέχρι πάρα πολλά και καλύπτει μεγάλα νούμερα. Το συγκεκριμένο το κομμάτι είναι εξαιρετικό, υπέροχο κομμάτι. Πόσο κάνει, βλέπεις, πες μου. 32 ευρώ. Απίστευτο. Κάνει 32 ευρώ. Κάνει 32, είναι γεγονός. Και η μπλουζίτσα, αυτό το υπέροχο κομμάτι που φοράει το κορίτσι μας. Απίστευτο. Το οποίο, είναι, ναι, τώρα θα βγάλει το παλτουντάκι για να το δείξουμε, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Η φόρμα την έχουμε δει και στο προηγούμενο γύρισμά μας που τη συνδυάζει αλλιώς, ναι, το ναι. κάτω, εννοώ ότι πόσες παραλλαγές θυμάσαι που λέγαμε. Ναι, αυτό, κοίταξε, αυτά δεν είναι σετ, εντάξει. Είναι λοιπόν ένα παντελόνι φόρμας. Πάρα πολύ ωραίο, όπως βλέπεις, με την ιδιαιτερότητα του γραμμή του στα πλάγια και μια μπλουζίτσα την οποία την έχουμε κοσμήσει εμείς για να δώσουμε την επιλογή. Με τον νόμο έξω, που έχουμε ταιριάξει πάρα ναι, πολύ ωραία. Αλλά όμως θέλω να σου πω όμως ότι τη φόρμα αυτή, στην προηγούμενη φορά που είχαμε κοντά μας, την είχαμε δείξει και σαν σετ.
Θυμάσαι με τη Ρίγα. Όχι, την χάνει να μοιάζουν τα ρούχα. Όχι, α, την χάνει, δεν όχι, είναι. Όχι, δεν είναι τα ίδια ρούχα. Απίστευτο. Όχι, το άλλο ήταν με δερματίνη. Αυτό είναι με διπλή λωρίδα υφάσματος στα πλάγια. Απίστευτο. Καμία σχέση, έτσι είναι τηλεόραση. Τεράστια από... γκάμα. Τεράστια. Άρα είναι καλό κάποιο κοιτάξτε από κοντά να το δει για να καταλάβει. Σκέψου τώρα ότι ας πούμε αυτή η μπλουζίτσα είναι στα 10-50, έτσι, η οποία είναι κότον με λεστάντ. Είναι κότον, είναι καθαρό, δηλαδή δεν είναι τα υφάσματα, τα, αυτά τα πλαστικά, τα, πώς τα λένε, κάτι υφάσματα και βρωμάσου και ολόκληρο γιατί αυτά δεν παίρνει και ανάσα. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το μπλουζάκι μπόλι στα 10-50 σκέψου και βγαίνει μέχρι και 3XL, δηλαδή από small, διπλά νούμερα, small, medium, large, extra large και φτάνει μέχρι και 3XL. Τι σκέψου το. Να πας σε ένα μαγαζί και να μην χρειάζεται να πηγαίνεις σε μαγαζί για εύσωμες. Παλιά πηγαίναμε, αν είχαμε κιλά οι γυναίκες, πηγαίναμε μόνο σε μαγαζί για εύσωμες, το θυμάσαι. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ότι μπορούσε να βρει οποιοδήποτε μαγαζί oh. μεγάλα νούμερα. Το Metri Fashion Show πραγματικά αυτά και πρωτοπορεί. Αυτά είναι για τις λεπτούλες μου, δεν είναι για μένα. Γιατί αυτό το ίδιο το ρούχο που βλέπεις, το ίδιο το ρούχο φτάνει μέχρι 3XL, που σημαίνει ότι είναι δομημένο ώστε πραγματικά να μπορεί να φωτοφορέσει μια γυναίκα με περισσότερα κιλά. Και το παντελόνι το καταπληκτικό αυτό που βλέπεις φόρμα, το οποίο είναι μόνο του μεμονωμένο, πάει από small, πάλι και αυτό μέχρι 3XL, Αλέξανδρε. Και πάλι και αυτό είναι στα 10-50. Τι λες καλέ. Ναι, ναι, εξαιρετικό. Επίσης και αυτό κότον, έτσι. Για δώστε μου λίγο και το επόμενο, για να το δούμε. Μαγεία. Μαγεία. Τι χρώμα είναι έρωτας. Αυτό, Εύη. Έρωτας. Τι έρωτα. Χρώμα γυρνώ είναι κατά αυτό. Γυρνώ κατά αυτόν τον τρόπο να βλέπω τι δείχνεις, γιατί είχα όλη μπροστά και πάνω σου και πίσω την οθόνη. Έρωτας. Πραγματικά είναι έρωτας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. Είναι κουκλίστικο. Δηλαδή, ειδικά τώρα που έχει κρύο, που θέλουμε το κρύο έπτυξη για τα καλά. Αυτό το φοράς από φορμίτσα από μέσα, από τζιν, από φόρεμα. Δεν το από πόστερ. Τι είναι. Αυτό το ημίπαλτο που βλέπεις πάλι που είναι one size, μην γίνομαι γραφική ξαναλέω και λέω ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και 3XL. Έτσι το βλέπει και ο κόσμος. Υπερπανέμορφο. Δεν είναι υπερπανέμορφο. Το οποίο βγαίνει σε μπλε ραφ και σε light ταμπά. Άκου τώρα και χρωματισμοί. Τέλεια. Και το light ταμπά. Εξαιρετικά χρώματα, εξαιρετική επιλογή. Οφείλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει στην ντουλάπα μας αυτό, γιατί μπορεί να ταιριάξουμε τα πάντα. Να σου πω κάτι. Και εγώ σου λέω ότι πέρα από ένα πολύ ωραίο φόρμα που το έχουμε επιλέξει αυτή τη στιγμή, ένα φόρμα τώρα βισκός με ελαστάν στα 15 ευρώ, παρακαλώ το φόρμα, το οποίο είναι κουκλίστικο, το βλέπεις και δεν φαίνεται και πολύ καλά, επαναλαμβάνω. Μπορεί να το δεις από κοντά, είναι εξαιρετικά ποιοτικό, γιατί είναι βισκός, επαναλαμβάνω. Ναι. Και είναι μόλις στα 15 ευρώ, σου λέω, μας το είπα. Είναι 15 ευρώ. Ευρώ σε κοίταξε βισκό. Πόσο όμορφο. Και φτάνει, σου λέω, μέχρι 3XL το ρούχο από small. Θα φτάσει και μέχρι 3XL. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το ημίπαλτο, αυτό το πανέμορφο στις 3 αποχρώσεις, αν το φανταστείς, μπορεί να το βάλεις με απίστευτα πολλά πράγματα. Σαφώς. Με απίστευτα πολλά πράγματα. Παιδιά, είναι καταπληκτικές. Maintree Fashion Shop, λοιπόν, Instagram, Facebook, αλλά και το φυσικό κατάστημα στη Βούλα. Πλαστήρα 11. Πλαστήρα 11, παιδιά, με απίστευτα 15 ευρώ. Ναι, ναι, 15 ευρώ. Και βγαίνεις έξω μέσα στο χιόνι και κυλιέσαι. Βέβαια. Δηλαδή που λες ότι... και να θέλω να πάρω και τα τρία χρώματα, να σου το πω και έτσι μπορώ. Ναι, 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 με αυτές τις τιμές εννοείται. Για πάμε σε επόμενο. Το ημίπαλτο είπαμε στα 37 ευρώ, φαντάσου, έτσι, τίποτα. Κοίταξε και εδώ τώρα μια εξαιρετική. Άλλο υπερπανέμορφο. Αυτή είναι γούνα. Οικολογική, βέβαια, πάντα έτσι, μην είναι, νομίζει και ο κόσμος. Οικολογική, εξαιρετική ποιότητα. Και το από μέσα φέρνει λίγο με σένα, ε. Ναι, είμαστε λίγο. Ενώ το ντεσέν του. Το ντεσέν. Πώ μου αρέσει όπω το λες. Ναι, ντεσέν. Είναι το ντεσέν. Γιατί είμαι πολύ. Εγώ στα γαλλικά το έχω. Ναι, ναι, το μπορεί να μην μου πάει να ήμουν Γάλλο. Όχι, λόγω τη βαρύτητά μου. Νόμιζα για το ρούχο. Όχι, και το ρούχο θα μου πήγαινε. Όχι, εννοούσα το σχέδιο. Το σχέδιο και εγώ λέω. Μα είχα το πριν. Μην με μπερδεύει. Αυτό το πριν, το ντεσέν, το είχα σε πουκάμισο με μαύρο παντελό. Ναι, ναι, όντως μου αρέσει εμένα αυτό, και ειδικά το γκριζάρι. Ένα εξαιρετικό πριν τώρα βλέπουμε, λεοπάρ, φοβερό. Καλά, η γούνα Ιωάννη Σάι στα 40 ευρώ, παιδιά, είναι πανέμορφη, πανέμορφη. Φοβερή ποιότητα, το βλέπουμε κιόλας. Και το φόρεμα αυτό το είναι λίκρα, μέλα στην. Βλέπεις όμως ότι επειδή είναι έντονο το ντεσέν, ναι, του πάει που είναι κλειστό, ναι, μέχρι γιατί, πάνω. Κοίταξε, σου κάνει και του δίνει μια αριστοκρατία. Ειδικά το ζιβάγκο που δημιουργεί, είναι σαν να βλέπεις τη γυναίκα Τζάγκουαρ, έτσι. Το ζώο, λέω, το ζωντανό, ναι, αυτό, δεν λέω το αυτοκίνητο. Αν και το κορίτσι αυτό είναι πολλά κυβικά, είναι γυναικάρα, δεν το συζητώ. Κοίταξε τώρα ένα ρούχο εξαιρετικό. Αυτό βέβαια ξεκινάει small, φτάνει μέχρι large, γιατί οκ, okay, εντάξει. Πόσο πια τώρα, ξέρεις το print αυτό, δεν μπορούν να το βάλουν και πολύ πολύ εύσωμες κοπέλες. Όχι, γιατί αυτό μεγαλώνει. Μπράβο, γιατί είναι έτσι το συγκεκριμένο το σχέδιο, πόσο να είναι και πόσο λες το φόρεμα αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, για τρελανέ με τώρα. 16 ευρώ. Βρέβη μου, οι κανονικές τιμές. Τι μας λες τώρα. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι τιμές για την εκπομπή. Είναι οι τιμές του καταστήματος όλο το χρόνο. Και θέλεις να γελάσεις. Να σου πω και μία αλήθεια. Ότι δεν φτάνει που οι τιμές όλο το χρόνο είναι αυτές. Υπάρχουν και περίοδοι οι οποίες τιμές έχουν και προσφορά. Αυτή είναι η μαγεία στο συγκεκριμένο θέμα. Θα με κάνει να ψωνίζω γυναικεία. Δηλαδή θα τα κάνω δώρα, εννοώ, όχι.
Απλά γιατί είναι τόσο φτηνά. Μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, να τα κάνεις δώρο. Ναι. Όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν με πειράζει να τα φοράει και ένας άντρας, αρκεί να του πηγαίνουν. Το ξέρω, Ευάγγελ, το ξέρω. Το ξέρω αυτό. Πολλές φορές κάνεις και εσύ τη δική σου πρόταση. Ναι. Εγώ αρκεί να αισθάνεσαι καλά και να μην ενοχλείς τους άλλους. Αυτό. Ναι. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμένα θα μου πήγαινε. Εγώ πιστεύω θα σου πήγαινε με ένα ωραίο τζιν. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Θα έρθω να το δοκιμάσω. Σαν σετ, ας πούμε. Όχι, σαν μπλούζα μέσα από πουκάμισο. Δεν το φορέγες για φόρεμα. Όχι, παιδί μου. Παιδί μου, σε τέτοιο άντρα δεν γίνεται. Ναι, όχι, δεν λέω σε φόρεμα. Λέω ότι. Ξέρετε, εμένα ξέρετε αυτό που μου αρέσει είναι ότι ο έντονος αντρισμός που εκπέμπεις. Ναι. Σε αυτά τα ρούχα τα οποία ουσιαστικά ξεφεύγουν από τον έντονο αντρισμό, είναι αυτό που δημιουργεί το βλέμμα. Γιατί τώρα κοίταξε πόσο αντρουά ναι, και πόσο. Αλλά όμως να σου πω κάτι. Φαίνεσαι, αυτό πούμε, απλά θα μου βγάλει τον τίγρη που κρύβω μέσα μου. Αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που λες ότι κοίταξε τώρα μια διαφορετική όψη των πραγμάτων. Ναι, παιδί μου, είναι αυτό που λέμε. Ότι εγώ να βάλω και κουστούμι με γόβα, ναι, θα νομίζουν ότι η γόβα είναι αντρικό αξεσουάρ. Ναι, ναι. Και ότι οι γυναίκες είναι παράτερο που τη φοράνε. Όχι, αλλά ότι τελικά είναι πιο πολύ αντρικό. Την έχω κάνει τόσο αρσενική αυτό. Ναι, ναι, τόσο. Το πιστεύω αυτό που λες. Και εγώ. Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, για σένα, ναι, έτσι. Τώρα... Για μένα, δεν λέω για άλλους, μα για μένα μιλάμε. Ναι, ναι. Για πάμε λίγο να δούμε και το άλλο. Είναι όπως εσύ να φορέσεις κουστούμι που σε έχω δει πολλές φορές με το. Ναι, ναι. Αλλά η θηλυκότητά σου είναι μοναδική. Ναι. Εδώ τώρα. Α, πάλι είναι εξαιρετικό. Λίγο κομμάτι. Πιο κλασικ το κόβω. Είναι κλασικ. Αυτό το παλτό το και δεν καρό, πέφτει ποτέ από τη μόδα. Δεν πέφτει, αγάπη μου, ποτέ. Δηλαδή, πραγματικά βλέπουμε και ειδικά στο εξωτερικό, Αγγλία, ας πούμε, υποθέσεις, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σοφιστικέ αυτό το συγκεκριμένο το παλτό το καρό. Mm-hmm. Είναι μαλλινό. Είναι μαλλί, είναι καθαρό μαλλί, εξαιρετικό. Έχει και συνθετικό μέσα, εννοείται. Για πολλούς και ευνόητους λόγους, το καθαρό μαλλί στα παλτό συνήθως τσιμπάνε. Και είναι πόσο τώρα να σου πω, και φτάνει και αυτό από σμόλ μέχρι εξέλε. Mm-hmm. Μόλις 26 ευρώ. Παλτό. Με μαλλί. 26 ευρώ. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά εκεί ναι, στο Main Fashion Shop δεν ξέρω τι κάνετε. Πώς το έχετε θεώ καταφέρει να έχετε τέτοια υψηλή ποιότητα και τόσο χαμηλές τιμές. Δεν είναι κάτι που με αφορά, είναι κάτι που με κάνει. Τι ήταν αυτό? Όχι, τίποτα. Μανιτάρι μαγικό. Δεν μοιάζει. Λοιπόν, είναι πραγματικά κάτι που δεν με αφορά να γνωρίζω. Εμένα με ενδιαφέρει το προϊόν αυτό να είναι σωστό επάνω μου, να κάθεται όπως πραγματικά μου παρουσιάζει το τιμό. Να είναι καλό ποιοτικά. Στις γραφές του, ποιοτικά, στο ύφασμά του και εννοείται να αρμόζει στα νούμερα. Την άλλη φορά εγώ παρήγγειλα large, γιατί πλέον φοράω large. Και πραγματικά ήταν σαν να είχα παρήγγειλει extra small. Και λέω τώρα με δουλεύουν, ας πούμε. Ναι, εκεί δεν συνάδει. Μήπως το δώσαν απλά για να το πετάξει πάνω σου, έτσι. Ναι, για κασκόλ. Ναι. Δεν αποκλείεται. Το φόρεμα λοιπόν αυτό που βλέπουμε, το οποίο και αυτό είναι πανέμορφο, και αυτό είναι κότον, καθαρό κότον. Κοίταξε τώρα λεπτομέρειες, το μανικάκι του, στο λαιμό του. Πόσο κομψό. Έτσι, ρομαντικό. Είναι γκέρλι και ρομαντικό. Είναι γκέρλι με τις ιδιαιτερότητες, τις χαντρούλες του που έχει μπροστά. Είναι πραγματικά ποιοτικό, το βλέπεις. Δεν είναι δυνατόν να πεις είναι ένα ρουχό κινέζικο, να το πω έτσι. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, και είναι ρε εσύ στα 18,5 ευρώ. Τίποτα. Τίποτα. Αξίζει τον κόπο. Γιατί παιδιά, μπορούμε να αντιθούμε ποιοτικά και οικονομικά. Σαφώς. Και να είμαστε και σίγουροι. Και να είμαστε και σίγουροι για αυτούς που. Πολλές φορές, επειδή και εκεί έχουμε μέσα από το Facebook ή από το Instagram και παραγγέλνει ο κόσμος, να είμαστε σίγουροι ότι εκεί υπάρχει κάποιος που θα αφουγκραστεί και θα ακούσει αν κάτι δεν μας κάνει, έτσι, αν κάτι δεν μας κόλλησε. Όχι, θα ψάχνουμε μετά να βρούμε για την αλλαγή. Όχι. Ναι, πάρτε με σε λίγο, δεν έχω, θα σας πάρω σε λίγο. Όχι, και τα κορίτσια, σε όποια περίπτωση, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί να έρθει, κοίταξε, και η καλύτερη εταιρεία στον κόσμο μπορεί να τύχει να βγει ένα κομμάτι ελαφρώς αλλοτοματικό. Καλέ, εδώ έχει γίνει. Μπέρμπερι. Αυτό πήγα να σου πω. Στο λόγο μου. Μαζί δεν ήμασταν καλέ. Μπράβο! Και λέμε την ακριβοπλήρωση και την αυτό. Και νομίζαμε ότι ήταν από την μπανάνα. Μπράβο! Και την είχαμε πάρει μέσα από την Μπέρμπερι. Τι είναι αυτό, σου λέω. Λοιπόν, μπορεί να συμβεί. Οκ, που κανονικά δεν επιτρέπεται σε τέτοιες μεγάλες εταιρείες. Εδώ έχω δει αυτοκίνητο να βγαίνει και να έχει πρόβλημα στη μίζα του μέσα από την έκθεση. Συμβαίνει. Αμέ. Ναι, δεν έχει να κάνει, παιδιά. Εντάξει. Περιπτώσει, ανθρώπινο είναι αυτό. Είναι ανθρώπινο. Σε εδώ περίπτωση... να σου πω κάτι και εγώ. Έχω κάνει ένα λάθος στη ζωή μου. Ανθρώπινο έκανες είναι. Έκανες ένα λάθος. Ναι, δηλαδή μπορεί να συμβεί, ρε Εύη. Όχι, να σου είμαι ειλικρινής, από σένα δεν το περίμενα. Να, αλλά ναι, όμως είδες αυτό σου λέω. Τελικά. Συνέβη και αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν. Ήθελα λοιπόν να πω πάνω σε αυτό ότι ανταποκρίνονται τα κορίτσια τόσο άμεσα και πραγματικά το νιώθουν λες και προδώσαν άνθρωπο. Τέλειο. Είναι πολύ σημαντικό. Μου δίνετε και το επόμενο. Άλλο εξαιρετικό φόρεμα που εννοείται εγώ το πήρα. Δεν έχει από σχέση πρώτες με εκείνο που είχαμε δει την άλλη φορά. Ενώ μοιάζει σχέση, επειδή είναι μαύρο. Μοιάζει επειδή είναι μαύρο. Καμία σχέση. Εννοείται τα ρούχα από κοντά δεν μοιάζει κανένα το ένα με το άλλο. Από την τηλεόραση μοιραίως το βλέπουμε λίγο έτσι. Εντάξει, είναι και λογικό. Καμία σχέση. Τα ρούχα είναι πραγματικά όλα διαφορετικά. Και αυτή είναι και η μαγεία της μεγάλης γκάμας. Ένα εξαιρετικό φόρεμα βισκός αυτό που βλέπουμε. Mm-hmm. Και αυτό με ελαστίνη για ευνόητους λόγους. Και η ελαστίνη σε αυτά τα φορέματα γίνεται για τον εξής λόγο. Γιατί ενώ είναι one size. Θέλουμε να μπαίνει, αλλά όταν φορεθεί από ένα μεγαλύτερο, γιατί αυτό φτάνει μέχρι και XL, μέχρι μάλλον, συγγνώμη, 2XL. Απίστευτο.
Άρα, για ποιο λόγο υπάρχει η ελαστίνη, για να μπορέσει να καλύψει λοιπόν αναμφισβήτητα τα μεγαλύτερα νούμερα. Δεν μπορεί σε ένα small, κοίταξε, γιατί το κορίτσι είναι small, έτσι. Ναι. Και μη σου πω και έξτρα small. Κοίταξε πόσο όμορφα κάθεται επάνω τη, τι όμορφη επιλογή. Αλλά και αν το δούμε σε μια κοπέλα που έχει λίγο παραπάνω κιλά. Και για μια κοπέλα η οποία είναι πιο τσουπότη, πιο ντερντανεμένη, πιο σφιχτό κορμί έντονο, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2 XL. Τίποτα. Είναι φοβερό, παιδιά. Είναι φοβερό. Και πόσο έχει για να μετρελάνε. Σήμερα μου έχει φέρει δηλαδή πραγματικά από 15 μέχρι. Δηλαδή σήμερα με έχει στείλει. Δώστε μου, αν και το επόμενο που έχω κάνει επιλογή είναι εκεί, θα τα αγοράσω όλα τελικά για την αδελφή μου. Μπορώ να δω και το επόμενο. Είναι πραγματικά υπέροχα, ναι. Γιατί εντάξει. Α, καλά. Δεν έχω να πω. Το λευκό για το χειμώνα, να ξέρει, το λατρεύω. Δες εδώ τώρα επιλογή μαγική, την οποία αυτή την επιλογή έτυχε να τη δώσει άλλο κατάστημα και μου φύγανε τα μάτια, γιατί είχε 79 ευρώ. Εννοείται δεν θα πω για ευνοϊκού λόγου για κατάστημα. Θα σου πω εγώ πώς την έχω. Θα ξεκινήσω με την τιμή ή να μην την αφήσω για το τέλος. Όχι, για την τιμή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την τιμή. Είναι 26,5 ευρώ και τα τρία τα τεμάχια και είναι πλεκτό. Παρακαλώ, ε. Είναι πλεκτό. Είναι one size, ναι, μεν, αλλά φτάνει μέχρι και large. Ουσιαστικά that's φορεμένο. Okay. Αυτό δεν θα το βάλει μια κυρία τώρα που φοράει 3 extra large. Γιατί από μόνη σε αυτά της τα ρούχα, επειδή έχουν και το μπουστάκι. Καλά, μπορεί το παίρνει χωρί να βάλει σεσόνι και δεν το μπουστάκι. Είναι και ψηλόμεσο. Είναι εξαιρετικό κομμάτι. Είναι πολύ ωραίο τεμάχιο για πλεκτό. Τρία τεμάχια 26,5 ευρώ. Για σκέψου το. Το χειμώνα, τη γυναίκα με λευκό και πλεκτό, έρωτες, τη θεωρώ ό,τι πιο chic υπάρχει. Ναι. Είναι, είναι. Και από πάνω ένα γουνικό και φύγαμε. Δηλαδή είμαι ικανός με λευκό και πλεκτό, επειδή είναι τόσο chic, πραγματικά να την, ναι, να την λογοδοθώ κιόλας. Τι να την παθείς? Να την λογοδοθώ. Στη μάνα στο πες, δεν έχει διαφήμιση. Να την λογοδοθώ. Λοιπόν, να την λογοδοθείς, ναι. Για πάμε στο επόμενο. Υπέροχο, ναι, πραγματικά. Πολύ girly. Πολύ girly, εξαίρετο, cute εντελώς. Βλέπεις τώρα τις ιδιαιτερότητες του ρούχου, φαίνονται. Το πόσο όμορφο είναι αυτό το παιχνιδιάκι. Κόβει τα πλαϊνά που έχει ο Έχνε. Η παγετούλα στην τσέπη, η παγετούλα τώρα στο. Εδώ τους κόβει. Πλαϊνά. Ναι. Κόβει, δηλαδή σου δίνει το δικαίωμα. Γιατί ξέρεις, κάποιες γυναίκες έχουν λίγο μία διομορφία στο σώμα. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα αδύνατες εδώ και να έχουν περιφέρεια. Ή να έχουν αδύνατα, ας πούμε, πόδια και χωρίς περιφέρεια, αλλά να έχουν λίγο κιλάκια, στο συμβιάκι που λέμε κτλ. Είναι μία επιλογή η οποία πραγματικά σε ιδιαίτερα κορμιά μπορεί να καλύψει σημεία τα οποία. Είναι αυτά τα σημεία που δεν θέλουμε να απολυμβαίνονται. Ναι. Καλή ώρα που η περιφέρεια δώσει αυτό το ρούχο. Κοιτάξτε πόσο όμορφα θα μπορούσε να το καλύψει. Αυτό βγαίνει σε άλλα χρώματα. Αυτό βγαίνει σε γκρι και σε μαύρο ακόμα. Τα πολύ τέλεια. Καλό, πολύ καλό. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε το συγκεκριμένο που είναι πανέμορφο. Είναι κότον με ελαστάντ. Και τι είναι με ελαστάντ? Γιατί είναι τα νούμερα, μονά νούμερα. Είναι small, medium, large και extra large. Καλύπτει τα νούμερα, παιδιά. Άμα ξεκινήσουμε από small και φτάνουμε στο XL, εννοείται. Και τώρα θα σου πω εδώ την τιμή. Για αυτό το εξαιρετικό κομμάτι, γιατί σου λέει πάρα πολλές λεπτομέρειες και ιδιαιτερότητες, είναι στα 29 ευρώ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, μόλις τελειώσουμε, θα πάμε λίγο στο κατάστημα. Έχεις κάνει στείλω μήνυμα. Μα εκεί θα πάω. Ωραία. Εντάξει. Θέλω να παρακαλώ το επόμενο, έλα. Καινούργια. Νομίζω ότι έχω άλλα 2 ή 3, τα έχω επιλέξει. Για να δούμε. Κοίτα, πάμε σε κλάσ τώρα. Αυτά μου αρέσουν πολύ τώρα. Δεν το συζητώ. Πες μου εδώ τώρα αυτό. Πες μου εδώ το πάνω αυτό. Κοίτα τώρα λεπτομέρεια. Κοίτα ρούχο, κοίτα εδώ περίπτωση. Το σχέδιό του, το τύπο αυτό, το δαντέλα το πλεκτό. Το συγγνώμη, το τύπου βελονάκι και λέω το πλεκτό. Πόσο όμορφο ρούχο. Πόσο σικ. Δηλαδή σε μια μπουτίκ πολύ χλιδάτη, ρε παιδί μου, που θα πήγαινε στη βόλτα σου. Που θα το δώσει και 150 ευρώ. Έτσι. Έτσι. Και εμείς το έχουμε στα 30 και 50. Το εμείς το λατρεύω. Πραγματικά το έχω κάνει δικό μου αυτό το μαγαζί. Κοίτα τώρα αυτό με το γουνάκι το μπες που δείχναμε πριν. Μπράβο. Μπράβο, Αλέξανδρε. Ναι, γιατί ένα πράγμα το παίρνει να το συνδυάσει με πολλά πράγματα. Πάντως στο γυναικείο ρούχο γενικά έχει φοβερή άποψη. Στη γυναίκα έχω μεγάλη άποψη. Μην ξεχνάς ότι όλη μου η ζωή είναι γυναίκα. Είσαι λάτρης της γυναίκας. Ναι. Είσαι λάτρης. Και με λατρεύουν και αυτές δυστυχώς. Το ξέρω. Εμένα θα μου πεις. Ναι. Πώς θα το ξεχάσω. Λοιπόν. Εξαιρετικό. Αυτό λοιπόν βγαίνει small, medium και large. Main fashion shop. Μην ξεχνάτε. Fashion, πολύ ωραίο. Και στο Facebook και στο Instagram και στο τηλέφωνο. 2-10-89-55-3-68. Πάμε να δούμε και άλλα δύο, γιατί όσο προχωράμε πάμε στα. Εδώ τι τιμή. Α, την τιμή δεν σας την είπα. Όχι. Όχι. 30. Αυτό είναι στα 30 και 50. 30 και 50. Κάνε 50 λεπτά μας πήρξε. Εντάξει, δεν τα χαρίζω. Ναι, ναι. Εννοείται. Εξαιρετικό κομμάτι και αυτό. Να δούμε τι άλλο έχεις επιλέξει. Με φέρνεις προεκπλήξεως, γιατί μου αρέσουν τρομερά επιλογές. Άλλο πολύ ωραίο κομμάτι, εξαιρετικό μου φάνηκε, αυτό έχει τρομερή εξαιρετική λεπτομέρεια. Στον γιακά έχει μια φοβερή, έτσι, ιδιαίτερη πλέξη γραφή. Νομίζω ευελπιστώ και να το δείξει η Βενέτα μας. Υπερπανέμορφο, παιδιά, μάλλον, μου φαν. Μέσα.
Από μέσα είναι τύπου φλίσσα, αλλά καλή ποιότητα. Δεν είναι οτιδήποτε αυτά τα απλά τα φλισάκια, τα ό,τι να είναι. Είναι πολύ ποιοτικό, εξαιρετικό, διάβροχο μπουφάν για χιόνια και όχι μόνο. Βγαίνει σε small, medium και large. Κουκλίστηκε δηλαδή το ιστοριακά. Να σου πω. Α, τον είδε πρόλαβε ναι. Στο ιστοριακά. Έχει πανέμορφο το ρούχο. Αυτό δηλαδή να σου πω κάτι. Το ρούχο. Ναι, ναι. Με ένα οπακ πιο χοντρό καλτσόν. Mm-hmm. Και με ένα μποτάκι με γουνάκι. Mm-hmm. Φεύγω και πάω αράκοβα. Ένα λίμνη πλαστεία. Πάω μία αράκοβα. Έτσι. Πάω ένα αυτό και κυκλοφορώ τη γυναικάρα μου. Ναι, κατάλαβε. Ναι. Τι νοεί, το φόραγε εσύ. Όχι, την κυκλοφορώ, παιδί μου. Κυκλοφορώ τη γυναικάρα μου. Ανάμεσα τα φόραγα και πάνω να κυκλοφορήσω. Όχι, ρε παιδί μου. Την κυκλοφορώ. Εγώ προσωπικά αυτό μου κάνει για άνετα για γιούνι. Ναι, αλλά μέχρι τι νούμερο βγαίνει. Βγαίνει μέχρι large. Και είναι εμένα δεν μου κάνει γάμπη, γιατί εγώ και στα αντρικά φοράω 2 ή 3 έξτρα. Ναι. Που σου είπα ότι είμαι πολύ άντρας. Και στο σώμα. Το ξέρω. Όχι, γενικά είσαι. Ναι, πολύ το ξέρω. Άντρας. Το έχω αυτό το μπρουταλέ. Ναι. Για δώστε μου και το τελευταίο έτσι για να. Ναι. Να και το φόρεμα, το φόρεμα δεν είπαμε στον κόσμο. Πόσο? Το φορεματάκι δεν αναφερθήκαμε καθόλου έτσι για να έχουν μια εικόνα. Για πες το φορεματάκι. Το φορεματάκι το προηγούμενο ήταν πλεκτό. Και ήταν μόλις 15 ευρώ. Α, μάλιστα. Για να καταλάβεις. Πολύ ωραίο. Και εκείνο, έτσι πανέμορφο. 15 ευρώ, παιδιά. Δηλαδή. Ούτε... φόρεμα κουκλίστικο, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Μου δίνετε και το τελευταίο έτσι. Που πήγα έτσι μια μικρή ματιά γιατί θα να κλείσω λίγο θριαμβευτικά. Ναι. Α, και αυτό εξαιρετικό. Με ρομαντικό. Έχουμε μιλήσει για αυτό το ημίπαλτο κατά το παρελθόν σε άλλες αποχρώσεις και άλλους τετραγωνισμούς. Το ίδιο ύφος εννοώ, όχι όμως το ίδιο σχέδιο. Ναι, αλλά το από μέσα όμως. Όχι, δεν έχουμε δείξει το ίδιο ποτέ. Θέλω να σου πω ότι έχουμε δείξει παρόμοια σχέδια, τα οποία είναι πολύ της μοδός και είναι εκπληκτικά. Αλλά σου πω, τρελαίνομαι για το λευκό. Αυτό είναι στα 41 ευρώ το συγκεκριμένο πανέμορφο one size, αλλά φτάνει μέχρι 2XL να ξέρεις. Αυτό ξέρω, το φοράει άνετα. Ναι. Το φορά αυτό το 2XL. Αυτό γιατί είναι και ανοίγει. Και βάζει και τα χεράκια. Κοίταξε μάτια μου, το καρό που φορά τώρα. Μα εγώ παίζω μέσα στη μόδα πάντα. Αυτό σου λέω, ότι είναι πάρα πολύ της μόδας φέτος και νομίζω και θα παραμείνει. Κοίταξε τώρα τι όμορφο αυτό το σετ, το κότονε. Κοίταξε πόσο όμορφο μου αρέσει αυτό. Κοίτα κάτω η λεπτομέρεια. Τέλειο. Με τα κουμπάκια του είναι καμπανέ. Κιόλας. Ναι, είναι καμπανέ, είναι άνετο, είναι βολικό. Με τις τσεπούλες του λατρεύω και τσέπες καγκουρό στην μπλούζα με την κουκουλή. Παιδιά είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο, είναι καταπληκτικό. Είναι κότον με ελαστίνη. Βγαίνει και σε μαύρο αυτό. Που μου αρέσει και το μαύρο, επειδή μου αυτά τα στυλάκια πολύ γενικά. Είναι ένα ρούχο μαγεία με την κουκουλίτσα, το όπως είπα, κουκλίστικο και είναι, πω τώρα, να σου πω ότι είναι στα 33,5 ευρώ. Α, μάλιστα. Εδώ έχετε μας κοροϊδέψει σήμερα. Όχι, σας έχουμε κοροϊδέψει καθόλου. Δηλαδή, αυτές είναι οι τιμές και αυτή είναι η αλήθεια. Και όχι εκπτωτικές, γιατί θα βάλετε και εκτός, φαντάζομαι. Εγώ σου είπα ότι ακόμα και στα ρούχα που είναι 15 ευρώ, όπως το φορματάκι που δείξαμε προηγουμένως, υπάρχουν περίοδοι που μπαίνουν προσφορές σε αυτά τα ρούχα που είναι από μόνο από τη φύση τους προσφορά ουσιαστικά. Έτσι. Μπράβο. Αλλά γι' αυτό όμως νομίζω ότι και τόσο καιρό ο κόσμος από όλη την Ελλάδα τολμώ να το πω εννοείται. Γιατί και στην Κύπρο θέλουν τα κορίτσια από ό,τι ξέρω. Ναι, και στην Κύπρο θέλουν βέβαια. Και μπράβο. Πάρα πολύ χαμηλά μεταφορικά, να το πούμε ναι, και αυτό. Και αυτό παίζει ρόλο. Έχουν κάνει πολύ καλές συνεργασίες. Γιατί άμα παίρνεις καμιά φορά και σου λένε με λίγα μεταφορικά, έτσι. Και για να στείλουν ας πούμε, ένα κουτάκι, σου λένε ναι. 22 ευρώ με το μεταφορικό. Και είναι το κουτάκι έχει 12. Έτσι. Α, δεν ήταν πολύ όμορφα. Αξίζει το μεταφορικό. Κοίτα, θα έλεγα ότι τώρα ολοκλήρωσες. Δεν έχω άλλα ρούχα. Όχι. Εγώ ολοκληρώνω σε κάθε ρούχο που δείχνω. Ναι, σε κάθε ρούχο το που ξέρω. Φοράω. Αλλά εγώ θα πω ότι ολοκλήρωση δεν έχω άλλα ρούχα εγώ. Αλλά έχει άλλα ρούχα εσύ. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μα ξενάχνει. Όχι καλέ, δεν θα ξενάχνει. Θα βρω τον τρόπο. Με άλλα πράγματα. Με άλλα πράγματα κτλ. Γιατί η Ευάκη μου κοίταξε. Μήπως έρθω να σου κάνω μία υπνοθεραπεία on air. Αλήθεια. Να σε ρωτήσω. Και άμα πω πράγματα που δεν πρέπει, μην με ρωτήσει δηλαδή για δεσμού. Αυτά είναι μόνο στι ταινίες. Επίση, μην με ρωτήσει για εκείνο το μεγάλο όνομα. Που ξεκίνησε από μένα και τώρα είναι στις πίστες. Εντάξει. Δεν θα το πω. Και μην με ρωτήσεις για τότε που πήγα για να εκεί με τον παρουσιαστή εκείνονα που τώρα είναι στο μεγάλο κανάλι που ήρθε να του κάνω δοκιμαστικό και τελικά μου τον έβαλε και στο μεγάλο. Μην με ρωτήσεις. Δεν θα ρωτήσω αυτά. Έχεις το λόγο μου. Δεν θέλω να τα λέω αυτά στην τηλεόραση. Ούτε θα με ρωτήσεις για εκείνο με το Υπουργείο. Εντάξει, που ειδικά μου προτείνανε εκείνη τη θέση, την υπουργική και. Θυμάμαι. Μην μου κάνει τέτοια δηλαδή η πολιτική ερώτηση. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Γιατί αυτά που απαντάω, δηλαδή, άμα με υπνοτίσει, είναι. Τα καταλαβαίνω. Άκου. Όταν υπνοτίζεσαι, δεν θυμάσαι τίποτα απολύτως όταν θα ξαναρθεί στην επαναφορά από τον υπνοτισμό, από την υπνοθεραπευτική αυτή παρέμβαση. Γιατί μπορεί να είναι και υπνοθεραπευτική να είναι μια απλή ύπνωση. Όμως. Ούτε θα μου απαντήσεις πράγματα τα οποία θα σε ρωτήσω. Αυτά τα βλέπουμε μόνο στις ταινίες. Το μόνο που δεν αντιλαμβάνεσαι είναι επειδή πέφτεις ουσιαστικά σε έναν λίθαργο, σε μια βαθιά χαλάρωση. Έχεις πλήρη τη συνήθισή σου και ξέρεις γιατί πραγματικά ανταποκρίνεσαι σε ό,τι σου λέω. Απλά είσαι τόσο χαλαρωμένος που δεν θέλει για κανένα λόγο το μυαλό να θυμάται κάτι άσχετο. Δηλαδή κάτι που δεν έχει νόημα να το θυμηθεί. Ναι, αλλά μπορώ όμως να θυμηθώ πράγματα που μετά να μου πεις Αλέξα τελικά θυμήθηκες. Όχι. Όχι. Α.
Όχι. Αυτό θα ο λόγος λοιπόν ποιος είναι που εσύ μέσα από το... Τώρα πήγαμε πάλι, ξεκινήσαμε, κλείνουμε έτσι, επειδή η Εύη ουσιαστικά μέσα από το γραφείο της είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει τις λύσεις και συμβουλεύει και θεραπεύει και βοηθάει κόσμο που το έχει ανάγκη και στην ψυχική του υγεία. Ποιος είναι ο λόγος που θα κάνουμε υπνοθεραπεία δηλαδή? Ο λόγος ο οποίος επιλέγουμε μια υπνοθεραπευτική παρέμβαση, η οποία σημαίνει ότι κάνουμε κάποια εντατικά μια θεραπεία, η οποία έχει να κάνει και με την ύπνωση, την υπνοθεραπεία, είναι γιατί ουσιαστικά πάμε και μπαίνουμε λίγο στο υπόβαθρο του μυαλού, των σκέψεων και μπορούμε να πάμε πίσω και να βρούμε πράγματα τα οποία έχουν περάσει πλέον στο υποσυνείδητο και συνειδητά δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε ότι μας έχουν συμβεί. Ίσως ή που μπορεί να έχουν βάλει ένα λιθαράκι. Έχουν βάλει σίγουρα το λιθαράκι του στο να υπάρχει σήμερα στη ζωή μας μία λάθος λειτουργικότητα. Έτσι λοιπόν θέλουμε να φτάσουμε στη μήτρα, μπαίνοντας και εισχωρώντας το υποσυνείδητό μας, να πάμε λοιπόν να βρούμε από πού έχει ξεκινήσει αυτό το πρόβλημα και σε αυτό το σημείο να εγκαθιδρύσουμε νέα ιδέα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το ότι έχει δημηνθεί στη ζωή, εννοείται χειμένο γάλα που μαζεύεται, όμως μπορούμε να βάλουμε τον άνθρωπο μέσα από την υπνοθεραπευτική παρέμβαση να δει αυτό το πράγμα με διαφορετικό μάτι, με διαφορετικό πρίσμα. Και έτσι όταν θα επανέλθει εκεί είναι ο άνθρωπος, αλλά πλέον σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, να το βλέπει διαφορετικά και να μην του δημιουργεί πρόβλημα στην πλέον τώρα ζωή του και λειτουργικότητά του. Λοιπόν, ακούστε, το επόμενο ραντεβού λοιπόν ανωτελεία, δεν τελειώσαμε τελικά, θα είναι η Εύη Χιλά εδώ και ο Αλέξανδρος σε μια κατάσταση υπνοθεραπείας, εδώ, ζωντανά, στο εδώ είμαστε. Ευάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, χαρούμενη. Ευχαριστώ βεβαίως και για όλη αυτή την προσφορά, την τηλεοπτική που κάνεις στους τηλεθεατές. Να τους κάνεις πιο χαρούμενες και οικονομικά και με πολύ καλές επιλογές. Ανανεώνω το ραντεβού μου. Πότε, τι, πού και γιατί θα σας τα πω. Μπορώ τώρα να πάω λίγο να αλλάξω για να συνεχίσω την εκπομπή όπως την ξεκίνησα. Γιατί Χιλά είναι εκείνη, Χιλά είναι και αυτή και ήθελε να την υποδεχτώ με άλλο ρούχο. Λέει αγάπη μου. Ένα λεπτό. Εγώ γιατί άλλαξα. Εσύ θα αλλάξεις από το πρώτο μέρος στο δεύτερο και μετά ξανά άλλαξε για να πας στο τρίτο. Ρούχα υπάρχουν. Διάθεση να υπάρχει.